Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι να κάνω με αυτά που βλέπω σε ό,τι αφορά και με την ενέργεια που λέτε, αλλά και σχετικά με τη διαχείριση τέλος πάντων των εμβολίων. Τι να σας πω. Ξέρετε, θέλω να τονίσω σε αυτά που λέτε. Γιατί δεν βάζουμε influencers να πείσουμε τους παρόχους ενέργειας προκειμένου να μην εφαρμόσουν τις ρήτρες προς αύξηση των τιμών στους καταναλωτές. Διότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ξέρετε. Οι influencers θα παίξουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Όχι οι οικογενειακοί γιατροί ή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πάμε όμως τώρα στο άλλο που είπατε. Θέλω να μου πείτε καταρχάς μισό λεπτό, γιατί ξέρω ότι διαβάζετε και το διεθνή τύπο. Στο μεγάλο κάδρο και στη μεγάλη εικόνα όλοι μιλούν, από εκεί θέλω να ξεκινήσετε σήμερα, για την ανάγκη ενός περιβαλλοντικού πράσινου αποτυπώματος στον πλανήτη, διότι έχει υποστεί αλλεπάλληλους αναμφίβολα βιασμούς από την ανθρώπινη παρέμβαση. Όταν το λένε αυτό, είναι ενιαία η αντίληψη του πώς μεταβαίνουμε και είναι οι ίδιες οι δυνατότητες για όλες τις χώρες? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Μέσα από αυτό, θυμάμαι όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, ένα από τα πρώτα πράγματα που μιλάγαμε, ας πούμε, ήταν ότι η αγορά, υπήρχε τότε επικρατούσα αντίληψη, η οποία επικράτησε τελικά, ξέρετε, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ότι η αγορά θα σου λύσει το πρόβλημα ακόμα και σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Και τότε είχαν βγει τα λεγόμενα green taxes. Δηλαδή τώρα τι λένε? Ότι εμείς θα δημιουργήσουμε αγορά δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Προσέξτε, από τη μία λοιπόν έχουμε την αναμφίβολα κλιματική κρίση. Άρα όλοι είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, κυρίως πέρα από τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Η τιμή των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα ανεβαίνει, προσέξτε, το οποίο αυτό μετακυλείται στα κράτη, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να επεμβαίνουμε στην αγορά των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα, καταργούνται μονάδες λιγνίτη. Παράλληλα, ενώ καταργούνται μονάδες λιγνίτη, αυτές πρέπει να υποκατασταθούν από μονάδες φυσικού αερίου, γι' αυτό και έχουμε μία προσάυξη των τιμών του φυσικού αερίου. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι ρήτρες που υπήρχαν και για τη ΔΕΗ αλλά και για τους παρόχους τεινάζονται στον αέρα, με αποτέλεσμα μόλις πρόσφατα να έχουμε την υψηλότερη τιμή, αν θέλετε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χονδρικής ρεύματος στα 105,42 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και φυσικά αυτό θα μετακυλιστεί πρώτα και κύριον για χαμηλές τάσεις στον καταναλωτή, αλλά κυρίως και στη βιομηχανία μας. Και ρωτώ εγώ, πώς έχουμε βιομηχανική ανάπτυξη με τόσο υψηλές τιμές ρεύματος και τη στιγμή που βιαίως, όπως είπατε, καταργούμε λιγνητικές μονάδες? Όταν εισάγουμε λιγνίτη από τη Βόρεια Μακεδονία και από τη Βουλγαρία, πολύ χειρότερης ποιότητας, και όταν η ίδια η Γερμανία, η Τσεχία και η Πολωνία, εντάξει, μιλούν ότι θα τις καταργήσουν τις δικές τους μονάδες από το 38 έως το 50. Και την ίδια στιγμή που η Κίνα ανοίγει κάθε μήνα 300 ΜΒ λιγνητοεργοστάσια. Άρα μου λέτε πρακτικά χώρες κολοσσοί, όπως είναι η Γερμανία ή η Κίνα, δεν εγκαταλείπουν τη δυνατότητα που έχουν. Για παράδειγμα, ο γερμανικός γίγαντας αυτός ο RWE, ο νούμερο 3 στις ανανεώσιμες στην Ευρώπη και 4 στον κόσμο, στους επενδυτές του λέει ότι από τα 2.000 ΜΒ σε νέα project το 21, μόνο τα 14 ΜΒ αναπτύσσονται στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει επιλέξει με την εισαγωγή φθηνού φυσικού αερίου με τις διακρατικές να λύνει έτσι το πρόβλημα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Ακριβώς, διότι παράγονται σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Άρα δεν φταίει, καταλαβαίνετε, δεν φταίει αυτή, ενώ παράλληλα τι κάνει? Εξάγει και προϊόντα, δηλαδή ανεμογεννήτρες μιας δεκαετίας προηγουμένως πίσω. Ενώ δεν γίνεται τίποτα σε ό,τι αφορά την παραγωγή του καταναλωτή από ΑΠΕ. Θυμάστε, υπήρχαν κάποιοι νόμοι που καταργήθηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή εσύ να μπορούσε να είσαι ο παραγωγός της ενέργειας που καταναλώνεις. Και τώρα, σαν αυτό το σύστημα, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Ξέρετε, όταν έχουμε ιδιωτική ανάπτυξη των ΑΠΕ με κολοσσούς, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν και ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, οι μικροί καταναλωτές θα πάνε χαμένοι. Θα αναγκαστούν να πληρώνουν όλο και ακριβότερο ρεύμα. Μάλιστα. Διότι δεν υπάρχει ενεργειακή δημοκρατία και ενεργειακή αποκέντρωση. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν είναι το θέμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες βέβαια δεν είναι μόνο ανεμογεννήτριες. Εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να μιλάμε πιο πολύ για φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να μιλάμε πιο πολύ για γεωθερμία.
Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η καθιδοποιημένη παραγωγή, δηλαδή στην Ελλάδα, τι έχουν κάνει. Οι προμηθευτές, οι χονδρέμποροι, να σου το πω και έτσι, είναι ταυτόχρονα και πάροχοι. Και καθορίζουν τις τιμές. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι ουσιαστικά θυμάστε γιατί καταργήθηκε βιαίως, εκπαραθυρώθηκε η κυρία Θάνο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Να τα αποτελέσματα τώρα. Δεν μου λέτε, κύριε. Γιάννης Πίνη, δηλαδή. Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό. Υπάρχουν όμως ερωτήματα και βλέπω εδώ σήμερα και από ακροατές. Πόσο πράσινο είναι το φυσικό αέριο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν είναι και αυτό. Το αέριο μιλάμε. Είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν με το λιγνίτη. Απλά είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι παράγουμε εμείς. Εδώ βλέπετε και οι ιστορίες με τον EastMed, από ό,τι φαίνεται δεν θα ευοδοθούν. Τελικά. Ναι. Δεν θα ευοδοθούν. Και εμείς θα αναγκαστούμε σε κάποια στιγμή να εισάγουμε φυσικό αέριο και από την Τουρκία. Ξέρετε πόσο δίνουμε το χρόνο για εισαγωγή φυσικού αερίου από την Τουρκία. Από την Ρωσία, με συγχωρείτε. Από τη Ρωσία, ναι. Δύο δις. Και όσο αυξάνονται οι ΑΠΕ, αυτές οι ΒΑΠΕ, δηλαδή βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ, και όχι οι αποκεντρωμένες όπως έπρεπε να ήταν, σημαίνει ότι χρειάζονται από κάτω μονάδες βάσης. Μονάδες βάσης που να καταργείται ο λιγνίτης, όπως λέγονται, ποιες είναι? Είναι το φυσικό αέριο. Άρα αυξάνουμε ΑΠΕ, αυξάνουμε φυσικό αέριο, το οποίο το εισάγουμε από τη Ρωσία. Εννοείται, για να τα καταλαβαίνει, γιατί για εσάς είναι παιχνιδάκι, για να τα καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος. Εννοείται ότι αναγκαζόμαστε να αυξάνουμε και τις μονάδες βάσης για να έχουμε σταθερό το σύστημα, έτσι. Ακριβώς, είδατε τι έγινε τώρα. Με την ΑΠΕ. Δηλαδή, βλέπετε ότι όσο αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ σε αυτό που λέμε το κεντρικό ηλεκτρικό, ας πούμε, σύστημα, που παίρνουμε ρεύμα, τόσο αυτό γίνεται περισσότερο. Η ΑΠΕ είναι πιο στοχαστικές, πιο ασταθείς. Στοχαστικό σημαίνει ασταθές, έτσι. Ακριβώς. Τόσο λοιπόν αυξάνεται, αυτό σας είπα, τόσο ασταθείς. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε περισσότερες μεγαβατόρες, παραγωγή μεγαβατόρων, σε μονάδες βάσης. Άρα φυσικό αέριο, εφόσον καταργούμε τον λιγνίτη. Άρα αφού δεν έχεις φυσικό αέριο δικό σου, πρέπει να αυξήσεις την εισαγωγή, αυτό μου λέτε. Ή, και εδώ βάζω μία τροφή για σκέψη στους ακροατές σας, ή θα πρέπει εμείς να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, βέβαια. Πώς θα την αποθηκεύσουμε αυτή? Μέσω υδροηλεκτρικών. Αντίθετης αντιλησιοταμίευσης, όπως λέγεται, μπορεί να αποθηκεύσουν από 100 έως 5.000 ΜΒ. Πώς θα γίνει αυτό αν εμείς πάρουμε τα εξωτερικά υδροδοτικά δίκτυα της ΕΙΔΑΠ? Γι' αυτό βλέπετε ότι κινείται τώρα μια συζήτηση προκειμένου τα εξωτερικά δίκτυα κτλ. Να δοθούν σε ιδιώτες κτλ. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να αποθηκεύσεις ενέργεια. Προκειμένου μετά να την πουλάς. Δηλαδή ανοίγει και ένα άλλο θέμα. Νομίζω στο αμάρι δεν έχετε ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Σωστά. Άρα λέτε ότι εκεί, αν πεις ότι αποθηκεύεις με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, χρειάζεσαι νερό. Το άλλο πολύτιμο αγαθό. Οπότε γι' αυτό λέτε με έναν τρόπο ανοίγει και η μερική ιδιωτικοποίηση αρχικώς στη συζήτηση. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Από λιγνητοποίηση λοιπόν, και μάλιστα βγει σε βάρος μας κέρδος για τους Γερμανούς φυσικά, όταν λέμε λέει ότι όλο αυτό με τη θερμοκρασία του πλανήτη και το διοξείδιο του άνθρακα, την Γκρέτα, μήπως τελικά είναι παραμύθια, είναι συνωμοσιολόγος κάποιος αν τα πει αυτά? Δείτε, λέει, τι είπε ο ΣΕΟ της Toyota. Δεν ξέρω τι είπε. Το έχω ακούσει. Ναι. Και πει ότι τελικά με όλα αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φέρνουν τα παράδειγμα, δεν μας φτάνει η ηλεκτρική ενέργεια που έχουμε στον πλανήτη. Γιατί το πρόβλημα, ξέρετε τι είναι εδώ μιλάμε συνεχώς. Δείτε σε ένα νοικοκυριό καθημερινά. Προσθέτουμε όλο και περισσότερες συσκευές, οι οποίες καταναλώνουν ρεύμα. Όλο και περισσότερες συσκευές. Μας λένε ξαφνικά ότι δεν είχαμε ρεύμα, για παράδειγμα, στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, για να καταλάβετε, εν μέσω καύσωνα, δύο μέρες πριν, γιατί είχαμε μεγάλη κατανάλωση. Μα πότε ξαναγινόταν αυτό? Εγώ δεν το θυμάμαι. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν το θυμάμαι. Είχαμε στο μεγάλο καύσωνα, αν θυμάστε, δεκαετία του τέλος 80, όταν είχαν πεθάνει όμως και πόσοι άνθρωποι. Είχαν πεθάνει γύρω στους 80% ανθρώπους τότε. Μιλάμε για τρελό καύσωνα τότε. Το πρόβλημα εδώ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν την ίδια την ενέργεια και το νερό, το επαναλαμβάνω, το οποίο είναι δημόσιο αγαθό. Και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Δηλαδή, ο καταναλωτής θα είναι έρμεο, όπως και η κάθε βιομηχανία της κάθε χώρας, κυρίως του Νότου, του φτωχού Νότου, από τις βουλές των χονδρεμπόρων, του Βορρά. Δηλαδή, ο πλούσιος Βορράς θα συνεχίσει να αναπτύσσεται έναντι του φτωχού συνεχώς Νότου. Μάλιστα.
Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Άρα λέει, κύριε Λύκο, αν σας καταλαβαίνω καλά, εσείς υποστηρίζετε ότι το φυσικό αέριο είναι μια μεταβατική κατάσταση, την οποία όμως εμείς καν δεν κοιτάμε αν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε με δικά μας κοιτάσματα. Αφού το είπε ο κύριος Δένδιας. Δεν ενδιαφερόμαστε. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, αν θυμάστε. Προς τι τότε όλος αυτός ο χαμός με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τα νότια αντιδρομικά της Κρήτης. Να πούμε ότι εμείς θέλουμε μόνο πράσινη ενέργεια, αυτή την πράσινη εισαγόμενη ενέργεια. Είπατε προηγουμένως για Ισπανία. Μα στην Ισπανία κατασκευάζουν ανεμογεννήτρες όπως και στην Πορτογαλία. Δικές τους και δουλεύουν 30.000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν, γιατί εμείς να πάμε σε αυτή τη σύγκρουση με την Τουρκία? Να τους πούμε από την αρχή ότι, παιδιά, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Ο γέγονε, γέγονε. Να πάμε στη Χάγη για όλα. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Πάρτε τα. Εμείς έχουμε πράσινη ενέργεια. Δίπλα λοιπόν θα καίνε τα φουγάρα και εδώ στην Ελλάδα θα λέμε ότι εμείς παράγουμε πράσινη ενέργεια και θα λύσουμε το πρόβλημα του πλανήτη. Όταν η Κίνα σκάβει ολόκληρα βουνά. Η Κίνα, ξέρετε, είναι ο μοναδικός, αυτή τη στιγμή είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τις σπάνιες γης, τίνω να πω και σε ό,τι αφορά και το θέμα της υγειονομικής κρίσης. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος, αλλά τίνω ακόμη και σε αυτό. Διαθέτει όλες τις πρώτες ύλες αυτή τη στιγμή. Στις σπάνιες γης έχετε δίκιο, έχει το 97% αν πω παραπάνω. Το έχει κάνει εδώ και 10 χρόνια πριν. Μάλιστα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, η λαϊκή δημοκρατία που κάθε χρόνο γίνεται πραξικόπημα, έλατε, για ποιο λόγο, αυτό το ασταθές πολιτικό λοιπόν σύστημα, από τα 14, δεν κάνω λάθος, από τα 14 νομίζω εργοστάσια εξόριξης κοβαλτίου η Κίνα κατέχει τα 7 και το κοβάλτιο χρειάζεται στα κινητά, στις μπαταρίες που λέμε τώρα για τις ανεμογεννήτρες αποθήκευση, παντού. Και παράλληλα τι έχει κάνει? Έχει βάλει τους λεγόμενους influencers, προσέξτε, επειδή είναι πολύ καλή η Κίνα σε αυτό το παιχνίδι και πιέζει την Αμερική. Προς Θεού, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τι κάνουμε, καταστρέφουμε τον πλανήτη. Αποτέλεσμα είναι το κάθε εργοστάσιο στην Αμερική που θέλει να εξορίξει κοβάλτιο, νομίζω στο Τέξας υπήρχε ένα, να μην μπορεί να λειτουργήσει γιατί πρέπει να πληρώνει υπέρογκα πρόστιμα περιβαλλοντικά. Ενώ την ίδια στιγμή στην Κίνα, στη Μογγολία, σκάβουν ολόκληρα βουνά. Μάλιστα. Δηλαδή έχει κατησχίσει και στο επικοινωνιακό παιχνίδι της ενέργειας. Βεβαίως. Και μέσα εκεί η Γερμανία ως μεταραπράτης έχει εμπλακεί, πουλώντας τεχνογνωσία. Λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, δεν ξεστρατίζει κουβέντα, το κρατάει αλλά σε άλλο πλαίσιο. Σπάνιες γης έχει η πατρίδα μας, κύριε. Πώς δεν έχει, Λάρκο έχει. Σπάνιες γης, έχει σιδηρονικέλιο το οποίο με κατάλληλη υδρομεταλλουργία μπορούμε να παράξουμε κοβάλτιο. Το είχα πει και έχω γράψει και άρθρα πολλά γι' αυτό. Εμείς και η Φιλανδία. Και την ίδια στιγμή την δίνουμε εμείς, αφού την έχουμε βάλει σε αναγκαστική πτώχευση, την πουλάμε μπρι παρά. Που κανονικά πρέπει να ήταν ασημικό του κράτους. Δηλαδή πρέπει το κράτος να έχει προβλέψει και να δει ποιο θα είναι το παιχνίδι που θα παιχτεί τα επόμενα 10 χρόνια και πώς εμείς θα μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε αυτό και όχι να επικρατήσουμε, τουλάχιστον να προφυλάξουμε, αν θέλετε, και τη βιομηχανία μας και το ρεύμα και το φθηνό ρεύμα για τον καταναλωτή και μία σειρά από τέτοιου είδους προϊόντα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Κύριε Λύκο, η Τέσλα θέλει να αγοράσει υπόψη και η Τέσλα. Λάρκο, από ό,τι διαβάζω. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ξέρετε τι κάνει η Τέσλα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μπαταρίες, βέβαια. Μάλιστα. Άρα μπορεί να υπολογίζει και σε αυτό που λέτε εσείς. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λύκο, αν το φυσικό αέριο είναι μεταβατικό για την ενέργεια, τι ορίζοντα του δίνεται χρονικό? Γιατί εδώ τώρα πρέπει λιγάκι να μπορούμε να μιλάμε και σε μία βάση. Εσείς το κάνετε, βέβαια, δεν λέω ότι δεν το κάνετε. Πραγματική. Είναι 20ετία, 30ετία. Πιστεύετε ότι με αυτές τις ενεργειακές ανάγκες στον πλανήτη, καλά το αναφέρατε και ως παράδειγμα, από τα κλιματιστικά μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι συσκευές, τόσο εύκολα η ανθρωπότητα μπορεί να μεταβεί, πώς να το πω, στα νέα ενεργειακά πρότυπα? Είναι τόσο εύκολο? Διότι κοιτάξτε τώρα, είπε αν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να τα αποκτήσουμε όλοι. Σκεφτείτε ότι ποιος θα παράγει το ρεύμα, μπορείτε να μου πείτε? Το ρεύμα, ποιος θα το παράγει? Μάλιστα. Θα μου πείτε ότι φεύγουμε από το πετρέλαιο και τη βενζίνη και τα λοιπά. Το ρεύμα, ποιος θα το παράγει? Ξέρετε ποιο είναι το στίχημα? Το στίχημα που γι' αυτό νομίζω πρέπει να είναι όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό στίχημα. Είναι ο κάθε ένας μας να μπορέσει να είναι, να αφαιθεί να είναι, εντάξει, παραγωγός της κατανάλωσής του. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή 60-70%. Εκεί πρέπει να πάμε. Και υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
με το υδρογόνο θα δούμε τι θα γίνει από υδρόληψη και τα λοιπά, όπου να επενεργούν και οι ΑΠΕ, αλλά αυτό θα τραβήξει 10-15 χρόνια αργότερα. Ήδη γίνονται συζητήσεις, ξέρετε, στην Αμερική, ακόμα και για επαναφορά της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά υπό άλλες συνθήκες. Υπό άλλες συνθήκες, πολύ πιο ασφαλείς και τα λοιπά. Ξέρετε γιατί? Εδώ θέλω να αναδείξω ένα άλλο πολύ βασικό ζήτημα. Τι γίνεται? Ότι εμείς καταναλώνουμε αρωτρές γης συνεχώς, είτε με τα φωτοβολταϊκά είτε με τις ανεμογεννήτριες. Άρα εκεί που μπορούμε να παράξουμε προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, δεν θα υπάρχουν πια αυτές οι γης. Και όσο προχωράμε με ανεμογεννήτριες και τα λοιπά, θα μειώνονται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι διάφοροι μεγάλοι οργανισμοί στη ΣΥΠΑ αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις γης. Γιατί θέλουν να ελέγξουν την τροφή. Αν ελέγξει την τροφή μαζί με τον σπόρο, Μονσάντο, πού θα καταλήξεις? Σε αυτό που είχε πει κάποτε ο Κίσιγκερ. Έλεξε την τροφή και θα ελέγξει τον κόσμο. Είχε πει και για την ενέργεια πρώτα, αλλά είχε πει για τα κράτη. Εδώ είχε πει όμως και για αυτό σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Άρα, όταν μειώνονται οι αρωτρές εκτάσεις, δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν παράγουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν παράγουμε τίποτα. Στο Θεσσαλικό κάμπο, αν δείτε, αν πάτε, θα δείτε ότι είναι γεμάτος από φωτοβολταϊκά. Γεμάτος από φωτοβολταϊκά. Κάποια στιγμή λοιπόν εμείς ο κάμπος που έθρεφε τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μάλιστα. Που γίνανε επαναστάσεις για αυτόν τον λόγο. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή εισάγουμε σιτάρια από τη Ρωσία. Μου θυμίζει, ξέρετε τι, μου θυμίζει αυτός ο σχεδιασμός κάποια πράγματα που είχε σχεδιάσει ο Χίτλερ. Αν δείτε στο αστικό του σχέδιο πριν κατακτήσει την Ευρώπη. Δηλαδή ότι ο στοβολόνας της Ευρώπης ήταν η Ρωσία. Η Ουκρανία, και η Ουκρανία, ακριβώς. Και εμείς θα είμαστε ένα τουριστικό θέρετρο παροχής υπηρεσιών. Άρα, κύριε Λυκό, θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο πια που αφορά και την πατρίδα μας, διότι δεν είναι από τις χώρες με οικονομική, έτσι, πώς να το πω, με οικονομική ευμάρεια, άντε να το πω έτσι, και που δεν στηρίζεται ενεργειακά καλά στα πόδια της. Ρωτάνε εδώ πολλοί, θα μπορούσε λοιπόν, προλαβαίνουμε χρονικά με βάση την προβολή που κάνατε αυτή την 20ετία, να μιλήσουμε για παράδειγμα για αξιοποίηση του δικού μας φυσικού πλούτου όπως είναι το φυσικό αέριο, ή είναι δώρο ανάδωρον, θα φτάναμε με τους ρυθμούς που κινούμαστε σε μια εποχή που θα το είχαν εγκαταλείψει όλοι? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι προλαβαίνουμε, διότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτική βούληση και θα μας αφήσουν ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, γιατί εδώ τώρα έχουμε μπει σε άλλες εποχές. Γεωπολιτικά πάμε σε άλλου τύπου παιχνίδια. Δεν ξέρουμε ποιος θα επικρατήσει το τέλος. Και βλέπετε ότι με την όλη ιστορία αυτή της COVID-19, που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, φυσιολογικά μέσα σε δύο χρόνια πρέπει να λήξει, αλλά δεν ξέρω πόσο θα την παρατείνουν, και δεν είμαι συνωμοσιολόγος, όλη η οικογένειά μου έχει εμβολιαστεί, πόσο θα την παρατείνουν. Παίζουν χοντρά γεωπολιτικά παιχνίδια. Δηλαδή, αλλάζουν, αν θέλετε, εξωτερικά δημόσια χρέη, σβήνονται ή ξαναγράφονται ή αυξάνονται προς άλλα κράτη. Εδώ είναι λοιπόν το παιχνίδι. Θα μας αφήσουν εμείς να πάμε σε εθνεκμετάλλευση? Γιατί εγώ από ό,τι βλέπω το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι το εξής εδώ πέρα, ότι η Γερμανία ως διαμεσολαβητής μέσω της Τουρκίας θέλει να μπει στο παιχνίδι, διότι δεν έχει ορυκτό πλούτο η Γερμανία. Καταλάβατε? Και ενώ εισάγει φτηνό φυσικό αέριο, γι' αυτό βλέπετε ότι και όταν η Αμερική προσπαθεί να μποϊκοτάρει προϊόντα ή να πάει σε διάφορες κυρώσεις ως προς τη Ρωσία, η Γερμανία κάπως είναι λίγο πιο ουδέτερη, γιατί είναι εξαρτημένη ενεργειακά από τη Ρωσία. Αυτό είναι το βασικότερο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι ο Νότος αυτή τη στιγμή δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο Νότος. Είναι κατακερματισμένος, έχει φτώχεια, οθείται σε μεγαλύτερη φτώχεια μετά τον COVID και κατά τη διάρκεια του COVID, με αποτέλεσμα να μην αντιδρά. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιότερα Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία ή ο Νότος των δικαιωμάτων, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μόνο εταιρείες. Μην ξεχνάτε ότι η ΔΕΗ, ξέρετε ποιος είναι διευθύνων σύμβουλος στη ΔΕΗ? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΕΛ στα Βαλκάνια. Άρα, η ΕΝΕΛ εμπλέκεται, ναι. Γνωρίζετε με τι εμπλέκεται η ΕΝΕΛ? Όχι. Με ανεμογεννήτριες, ΒΑΠΕ. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα μοντέλο, μια στρατηγική που θα αξιοποιεί όλες τις ενεργειακές δυνατότητες
χωρών όπως η δική μας, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία, όπως η Πορτογαλία, τα Βαλκάνια, και όχι μονόπατα, γιατί το μονόπατα θεωρείται ότι οδηγούμαστε σε πλήρη ενεργειακή εξάρτηση. Ακριβώς. Εκεί θα πάμε, και ενεργειακή φτώχεια. Το ξέρετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να είναι η τρίτη σε ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη. Και συνεχώς κατεβαίνουμε. Όταν στην Ελλάδα, δηλαδή από φωτοβολταϊκά, η Ελλάδα, αν υπήρχε σωστό πρόγραμμα προκειμένου να κατασταθούν σε στέγες δημοσίων κτηρίων, σε παράθυρα, υπάρχουν παράθυρα αυτή τη στιγμή με φωτοβολταϊκά. Να μην καταναλώνουμε τίποτα και να έχουμε ένα ελάχιστο ρεύμα και να προστατεύουμε βέβαια και τη βιομηχανία μας. Διότι είμαστε στο 16,5. Δηλαδή έχουμε ποσοστά δευτερογενή τομέα Ουγκάντας. Άρα για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ. Αλλά όχι με μονολυθικές δομές και με μονολυθικές τέτοιου είδους εγκαταστάσεις που τελικά ανήκουν και σε άλλους. Δεν ανήκουν στους Έλληνες. Η ενέργεια έπρεπε να ανήκει στους Έλληνες. Είναι βασικό αγαθό, είναι ασημικό όπως και το νερό. Δεν μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια με αυτά. Φανταστείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή αν μας αποκλείσουν κάποιες χώρες προμηθευτές. Τι θα κάνουμε εμείς. Επέτες θα γίνουμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης. Καλημέρα. Γιατί δεν πάμε, λέει, με η Ιαπωνία να μας δώσει τεχνολογία για γέες και έχουμε πορευτεί με τις συνέπειες που υπάρχουν με Ευρώπη, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Πρέπει να βάλουμε Ιαπωνία, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη σαν στρατηγική. Ευχαριστούμε, λέει, να μην είμαστε ευρωρωσολάγνοι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο εμείς έχουμε μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Όταν πολλούνται τα δίκτυα κτλ. Και μια, δηλαδή πολλούνται ΑΔΜΙΕ και ιστορία. Όταν πολλούνται όλα αυτά, εμείς κατά πόσο φυσικό αέριο, θυμάστε, κατά πόσο εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα που θα πάει. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό, αν θυμάστε και ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, είχε πει ότι η περιβαλλοντική κρίση, βάζοντας και την ενεργειακή, ειδικά στην Ελλάδα είχε πει, αγγίζει τα όρια της εθνικής συμφοράς. Το είχε προβλέψει από τότε, όταν θυμάστε το 1993, είχε πει για το διευθυντήριο, το ευρωπαϊκό, το οποίο δεν μας αφήνει να αναπτυχθούμε. Για να μην σας μιλήσω και παλιότερα για τον κύριο, για τον Χαραλαμπίδη, αν το θυμάστε, από τους συγγραφείς της 3ης Σεπτέμβρη, ο οποίος είχε μιλήσει καθαρά ότι αν συνεχίσουμε έτσι και δεν πάμε για ενσωμάτωση περιφερειών της Ελλάδας, θα καταλήξουμε ένα γερμανικό λάντερ. Μάλιστα. Το είχε πει και το 1996, αν θυμάμαι καλά, στο συνέδριο του Πασόκ. Το 7ο συνέδριο. Δεν ξέρω το θέμα είναι ότι όσο η προηγούμενη κυβέρνηση συγκράτησε τις τιμές, δεν ενεργοποίησε τις ρήτρες. Και σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ για τις τιμές του διοξιδίου του άνθρακα και σε ό,τι αφορά τους παρόχους. Αυτό, αν δείτε στους παρόχους, υπάρχουν αυτές οι ρήτρες ότι εφόσον αυξηθεί η τιμή της χονδρεμπορικής, εμείς θα προχωρήσουμε σε αυξήσεις των μετακυλισμών στον καταναλωτή. Και το συγκρατούσε. Τώρα τι κάνουμε. Έχουμε απελευθέρωση της ενέργειας, δημιουργούμε δηλαδή ένα χρηματιστήριο ενέργειας και για περιμηχθήτο. Ωστόσον αυτό σωθήτο, όταν συνήθως οι πάροχοι είναι και προμηθευτές. Κύριε Λύκο, λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, ποια είναι η συνεισφορά στη μείωση του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα της Ελλάδας. Πόσο επιβλαβής χώρα είμαστε σε σχέση με άλλους βιομηχανικούς κολοσσούς. Και γίνεται... Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε... Μισό λεπτό, να το διαβάσω όλο. Δεν μπορώ να δώσω ακριβές. Ναι, γιατί εδώ λέει φαίνεται σαν να είμαστε περίπου οι πρωταθλητές και βιαζόμαστε πρώτοι να πάμε σε αυτή τη νέα διαδικασία. Ενώ άλλες χώρες που πραγματικά μολύνουν, σφυρίζουν αδιάφορα. Σας είπα και πάλι, το πρόβλημα είναι εδώ πέρα να πάμε σε σύμμικτες μορφές ΑΠΕ, δηλαδή ανεμογεννήτριες, γεωθερμίες, φωτοβολταϊκά, να κλείνουμε κύκλους, δηλαδή να πούμε για παράδειγμα πόσο η Εδιψός, ας το πω και έτσι, τι κατανάλωσε μεγαβατόρες έχει, ας πούμε, το μήνα ή το χρόνο, και να δούμε πώς μπορούμε να κλείσουμε ένα σύστημα όπως έγινε στην Τήλο. Όπου με μικρές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά μαζί με μπαταρίες. Εδώ ανοίγω ένα. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μιλάτε για την Τήλο όμως. Εδώ μιλάμε για μεγάλα αστικά. Μιλάω και για την Εδιψό. Η Εδιψό έχει τεράστια γεωθερμία, την οποία την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη. Θερμοπύλες. Μάλιστα, αυτό λέτε. Θερμοπύλες. Μιλάω για άλλης μορφής ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Μιλάω, για παράδειγμα, για να εκμεταλλευτούμε όπως κάνουν οι Ολλανδοί την ενέργεια από τον κυματισμό. Σε απόκριμνες παραλίες, βραχώδεις παραλίες. Όπου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια από τον κυματισμό και παράλληλα να αναπτύξουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, την τεχνογνωσία αυτή για τις επόμενες ΑΠΕ που θα έρθουν.
ή αν θέλετε τη σύνδεσή τους με την παραγωγή υδρογόνου. Νέες μορφές. Δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Λέει εδώ ο Αλέξανδρος, κύριε Λύκο, μήπως πρέπει να στραφούμε, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως και ερευνητικά, εδώ τον προλάβατε εσείς κύριε Λύκο, στα πανεπιστήμια, στην τεχνολογία του υδρογόνου που πολλά υπόσχεται για το μέλλον. Το είπα ακριβώς πριν. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια. Εδώ πετάγομαι τώρα στην άλλη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα μοριακά τεστ, δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε δημόσια εργαστήρια να παράξουν άπειρα μοριακά τεστ, δίνοντάς τους τις πρώτες ύλες που είναι πάφινες, θα μας τύχει σε 2 ευρώ, προκειμένου παντού να κάνουμε επιδημιολογική επιχείρηση με μοριακά αξιόπιστα, περισσότερο αξιόπιστα τεστ. Δεν επενδύουμε στην έρευνα. Δεν υπάρχει χώρα που να μην επενδύει στην έρευνα. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα, έχουν 4,9% επένδυση στην έρευνα. Γιατί αυτό θα τους φέρει την ανάπτυξη και το γνωρίζουν πολύ καλά. Και υπόψη, ξέρετε, στο Ισραήλ δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες, μόνο φωτοβολταϊκά. Δεν είναι ηλίθιοι οι Ισραηλινοί. Δεν είναι καθόλου ηλίθιοι, που αν θέλετε εκεί πέρα είναι και πιο flat οι περιοχές. Δεν είναι ηλίθιοι οι Ισραηλινοί, έχουν φωτοβολταϊκά και έχουν φωτοβολταϊκά σε μικρές και ανεμογεννήτριες, σε μικρές κοινότητες, οι οποίες είναι αυτόνομες. Πλήρως αυτόνομες. Εμείς ξέρετε πόσο έχουμε χρηματοδότηση για έρευνα στην Ελλάδα. Βία θα είναι 1%. Ξέρετε πόσο έχει η Ουγγάντα, που είπα και προηγουμένως, χωρίς να έχω τίποτα με την Ουγγάντα. 0,8%. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης, δείτε, λέει, για παράδειγμα την Ίσυρο, επειδή αναφερθήκατε στην Τήλο. Θα μπορούσε εκεί να αναπτυχθεί ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο. Ναι. Η γεωθερμία που μου λέει εδώ ο Αντώνης είναι από τα μοντέλα που στη χώρα θα μπορούσε να προχωρήσει. Βεβαίως. Θα το αναφέρω μόνο ένα όνομα. Θερμέ πύλε. Όλο αυτό το τόξο. Θερμοπύλες δηλαδή. Ξέρετε, μεταξύ Αιγύπτου και απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν το έχω πει εγώ. Το έχει πει η ίδια η ιστορία μας. Όπως να σας πω και κάτι. Ο ήλιος. Μην πηγαίνετε μακριά. Δηλαδή το Έλληνας δεν είναι τυχαίο ότι από ό,τι φαίνεται μπορεί να συνδέεται και με τη λέξη ήλιος. Και ο ήλιος πάντα ήταν ο Θεός όλες τις θρησκείες. Γιατί ήταν σε όλες τις θρησκείες. Σε όλες τις θρησκείες. Ακόμα και στο χριστιανισμό, αν δείτε, υπάρχει το φωτοστέφανο. Γιατί ο ήλιος ήταν η ζωογόνος δύναμη. Ήταν ο παραγωγός της ενέργειας παντού. Και βέβαια με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κτλ. Αν λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα αυτό, ποιος θα το κάνει? Αλλά προσέξτε, όχι με εισαγόμενους παραγωγούς, μάλλον χρηματοδότες και παραγωγούς, όπου εμείς τελικά θα είμαστε αναγκασμένοι να κρατάμε ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγουμε και το υπόλοιπο να το εξάγουμε μπιρ παρά. Εμείς οι ίδιοι να είμαστε παραγωγοί. Αλήθεια, έχει υπάρξει αυτό το πρόγραμμα στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης, της περιφερειακής αποκέντρωσης, να δούμε τι μπορεί να παράξει κάθε περιφέρειά μας? Δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει, δυστυχώς. Είχαν γίνει κάποια αμυδρά βήματα, αλλά τίποτα. Λέει εδώ ο Γιώργος, το πάει στο γεωπολιτικό λίγο. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Λύκο, μήπως τελικά όλες οι πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα από Τουρκία και από Ευρώπη εμέσως είναι στην ουσία ένα μεγάλο ενεργειακό παιχνίδι και τελικά, αφού τα δώσουμε όλα, να δούμε την Τουρκία να ηρεμεί τη στάση της απέναντί μας και την Ευρώπη να αρχίσει να μας στηρίζει? Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το θέμα είναι πώς θα μας στηρίξει. Δηλαδή, γιατί να σε στηρίξει ο άλλος όταν δεν έχει να κερδίσει τίποτα από σένα και όταν σου έχει πάρει όλα τα σημεία? Τι κέρδος θα έχει, επειδή σε συμπαθεί ή επειδή έχεις μακραίωνη ιστορία? Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Όπως δεν συμβαίνει και με όλες τις άλλες χώρες του Νότου. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαπραγματευτείς προκειμένου να μην χάσεις τελείως όλα τα ασημικά σου. Αν τα χάσεις τα ασημικά, δεν ξέρω τι θα σημαίνει πλέον κράτος. Τι θα σημαίνει κράτος ως διαμεσολαβητής μεταξύ συμφερόντων και τάξεων και τίποτα άλλο? Η Ελένη πάει λίγο διαφορετικά την κουβέντα. Λέει, μιας και ο κύριος Λύκος είναι ένας εξαιρετικός περιβαλλοντολόγος, θέλω να το ρωτήσω πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι σε συνθήκες καύσεων να λέμε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έχει υποστεί ο πλανήτης και στους βαρύτατους χειμώνες απλά είναι χειμώνας? Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ θα το προχωρήσω και λίγο παραπέρα. Ας πούμε για παράδειγμα στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι αυτή τη στιγμή γεμάτη από ανεμογεννήτριες που θα έπρεπε να έχει και. Μάλλον έχει ακριβότερο ρεύμα από ό,τι έχει η Αθήνα. Το ξέρετε όμως, κατά τη διάρκεια του χιονιά που μας πέρασε, πέθανε ένας γέροντας γιατί δεν είχαν ρεύμα, κοντά στο Μαντούδι νομίζω ήταν, προκειμένου να συνδέσουν τη συσκευή οξυγόνου του.
Και μου λέτε τώρα εκεί πέρα θα στέλνανε μονάδες και θα στείλανε εμβολιαστικά κέντρα. Τώρα στην Αθήνα τι έγινε? Όταν έχουμε πολύ χιόνι δεν λειτουργούν οι βαπές. Και όταν έχουμε άπνοια, όταν έχουμε μάλλον πολύ ζέστη που σημαίνει άπνοια, πάλι δεν λειτουργούν οι βαπές. Δηλαδή τι γίνεται? Μας δίνουν ρεύμα όταν εμείς δεν το χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Και όταν ζητάμε εμείς πολύ ρεύμα, δεν μας το δίνουν. Εδώ μεταξύ με αυτό που έχει γίνει με την απολιγνητοποίηση, τη δίλη απολιγνητοποίηση, φανταστείτε ότι στην Πτολεμαϊδά, στα δίκτυα που έχουν πάνω τώρα που φεύγει ο λιγνίτης, έρχονται να βάλουν σε έτοιμα δίκτυα φυσικό αέριο. Εισαγόμενο πάντα, το τονίζω. Εισαγόμενο. Ναι, θέλουμε να βοηθήσουμε στην κλιματική αλλαγή, θέλουμε να βοηθήσουμε στην κλιματική κρίση. Αλλά όχι με αυτό το πράγμα το οποίο παίζεται πριν από εμάς, έξω από εμάς, για εμάς. Κύριε Λύκο, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Γιατί καλό είναι να ανοίγουμε και αυτές τις ατζέντες σιγά-σιγά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και θέλω να κλείσω με αυτό που άκουσα τώρα, που είπα στην αρχή, με τους influencers. Φανταστείτε, αντί για πραγματικούς διαμεσολαβητές και πραγματικούς επιστήμονες, όπως για παράδειγμα τους οικογενειακούς γιατρούς, να έχουμε influencers διαπάσαν νόσων, οι οποίοι βέβαια θα λειτουργούν με το αζημίωτο. Καλά, εδώ έχουμε καναλογιατρούς, μην τρέπεστε, και μοντελοπνίχτες. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Γεια σας.